η εκκλησία του Αγίου Λουκά του Ασιομάρτυρα από τη Λέσβο απ' έξω, όπως την είχε χτίσει ο Παπαφώτης μας. Εδώ, όπως την είχε χτίσει ο Παπαφώτης μας, τι ωραία που είναι, τι όμορφη που είναι, τι χρώματα έβαζε. Ήταν και μερακλής, μωρέ. Ήταν τρελούτσικος, αλλά ήταν και μερακλής όμως. Τώρα, τι να πω, τι να πω Θεέ μου. Έφτασα στον Άγιο Λουκά, είναι μοναστηράκι, είναι εκκλησάκι, είναι σπιτάκι, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν όμως ο ναός, τον οποίον έκτισε ο ίδιος ο Παπαφώτης. Τούτος εδώ, μωρο παππούλης, ο υπέροχος, ο μοναδικός, δεν θα ξαναυπάρξει Παπαφώτης. Εδώ λοιπόν έκτισε το εκκλησάκι του το δω. Και το έκτισε ο ίδιος με τα χεράκια του, κουβαλώντας με τον τορβά του στις πλάτες ό,τι υλικά χρειάζονταν. Ό,τι υλικά χρειάζονταν για να χτίσει εδώ τον Άγιο Λουκά, τον νέο μάρτυρα από τη Λέσβο, τα κουβαλούσε ο ίδιος. Το χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ο ίδιος ήταν πολύ, πολύ μικρός όμως, έκανε τα σημεία όλα από τον ναό τόσο στενά που δεν περνάει άνθρωπος. Κοιτάξτε τώρα εδώ, για να περάσεις εδώ, ο Παπαχρήστος δεν χωράει ούτε στο ύψος, ούτε στο πλάτος. Γιατί ο Παπαφώτης ήταν λιτός άνθρωπος. Λιτός, μικρός όμως και αδύνατος. Και όμως η ζωή του ήταν όχι άφθονη, όχι πλούσια η πνευματική του ζωή. Είχε καρδιά, μωρέ, ο Παπαφώτης. Είχε καρδιά. Καρδιά και ψυχή. Και ασκήθηκε στην προσευχή, στην άσκηση, στην ταπείνωση, στην υπομονή και στην αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Να το σταυρουδάκι το που είχε ο ίδιος. Το σταυρουδάκι το που είχε ο ίδιος, Θεέ μου, και το κομποσχοινάκι το που είχε. Μ' αυτά εδώ προσεύχονταν. Μ' αυτά εδώ. Εδώ μέσα η Αγία Τράπεζα στην οποία λειτουργούσε. Στην Αγία Τράπεζα που λειτουργούσε και εκεί στην προσκομιδή που διάβαζε ονόματα. Και διάβαζε και τελειωμό δεν είχε. Και ο Άγιος Λουκάς, ο νέος οσιομάρτυρας από τη Λέσβο. Στην τιμή αυτού του νεομάρτυρα έφτιαξε τούτο εδώ το καλύβι. Ναι, Παπαφώτη μας, ναι, παππούλη μας, ναι, αγάπη μας, κάνε όλο τον κόσμο καλά σήμερα που υποφέρει, με τις αρρώστιες, με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, Παπαφώτη, να τους θυμηθείς όλους, όλους. Και στο τέλος, άντε μωρέ, λίγο τον Παπαχρήστο, λίγο, αλλά πολύ όλους αυτούς που είναι γύρω μου, που με αγαπάνε, που τους αγαπάω, που τους νοιάζομαι. Σε παρακαλώ, Παπαφώτη μου, σε παρακαλώ. Να τους έχεις όλους καλά. Άντε.